Μαριάννα, πότε γνωριστήκατε, μετά ή πριν? Ήμουν στη σχολή, αλλά δεν είναι γνωστό ότι δεν... Τον το έχουμε πολλές φορές σε συνεντεύξεις, δεν ήμασταν και πολύ αγαπημένοι στην αρχή. Είδες όμως τελικά που τα ετερόνυμα έρχονται. Ναι. Εντάξει, ήθελε τον χρόνο του. Ναι. Δηλαδή δεν πίστευες ποτέ βλέποντας τη Μαριάννα και με το πώς ένιωθες στις αρχές? Εντάξει, εγώ νομίζω ήταν κεραυνοβόλος έρωτας αυτό που... Αλήθεια! Και τι ωραίο να το λες, Βασίλη, αυτό! Και αυτή η αντίδραση ακριβώς ήταν επειδή προήλθε από κεραυνοβόλο έρωτα. Ναι, εντάξει. Ναι. Και πάντα σε ένα γάμο νομίζω χρειάζεται ισορροπία, ο συμβιβασμός, να ξέρεις... Αυτά είναι να... Αν σε ρωτούσα μετά από τόσα χρόνια, τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο από όλα στη Μαριάννα? Τη Μαριάννα ολόκληρη. Είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής, τίμιος. Αυτό που έχει να του το πει, θα σου το πει, δεν έχει πισωγυρίσματα. Υπάρχει συνεννόηση. Είναι αγνός άνθρωπος. Είναι και προσωπικότητα. Τι ωραίο. Είναι και μια προσωπικότητα, έτσι. Είναι μια... Διαμάντη. Με άποψη. Εγώ αυτό που λατρεύω είναι ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βλέπουμε ότι συμβαίνουν διάφορα πράγματα στις γυναίκες, όταν υπάρχουν άνθρωποι που τους δίνουν ένα βήμα να μιλήσουν για τη γυναίκα τους και μιλάνε τόσο όμορφα. Μα δεν λέω ψέματα, αλήθεια είναι. Εγώ τη χρωστάω πολλά τη Μαριάννα, πάρα πολλά. Σε επαγγελματικό επίπεδο, ναι. Γενικώ, σαν άνθρωπο μου έχει σταθεί πάρα πολύ. Ναι. Είδες ότι υπάρχει μια άλλη πτυχή στις σχέσεις των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο. Επειδή είναι μαζί στο θέατρο, είναι και οι άνθρωποι. Είναι και η άλλη πλευρά των ανθρώπων. Η δουλειά είναι δουλειά ή το άλλο. Ναι, αυτό ότι είστε μαζί δεν σα κουράζει? Πού να μα κουράζει? Πώ να μα κουράζει? Δεν βλέπεστε. Ναι. Περιμένουμε να πάμε θέατρο να δούμε ένα στον άλλο. Ο Βασίλης μου έχει και ωραίο χιούμορ, ξέρεις, Λάχισσα. Πολύ ωραίο χιούμορ.